Λοιπόν, coach, τελευταία αγωνιστική, ένα πειραϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Εθνικό και τον Ιωνικό. Είχε προηγηθεί το 0-0 της Ραφίνας, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα διάφορο μάτς, αφού η ομάδα έχει καταφέρει ήδη να παραμείνει στην κατηγορία. Το παιχνίδι με τον Ιωνικό έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Όπως είπατε, είναι το ντέρμπι, πειραϊκό ντέρμπι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμείς το θέλουμε να κλείσουμε καλά τη χρονιά. Το θέλουμε γιατί στον πρώτο γύρο θεωρώ ότι δεν αξίζαμε την ήττα. Τουλάχιστον θα έπρεπε να πάρουμε την ισοπαλία. Χάσαμε στις καθυστερήσεις, υπερβολικές καθυστερήσεις θα έλεγα, του διαιτητή. Περιμένω να κλείσουμε καλά τη σεζόν, με καλή απόδοση και με νικηφόρο αποτέλεσμα. Όλες αυτές οι μέρες από την ημέρα της παραμονής που έκλεισε, πώς χύλανε στις προπονήσεις, πώς βλέπεις τους παίκτες? Όπως και τον προηγούμενο καιρό, δεν έχει μειωθεί το ενδιαφέρον. Είπαμε ότι έχουμε στόχο να μαζέψουμε όσο περισσότερο βαθμούς γίνεται. Ήδη πήραμε ένα πολύτιμο πόντο στο γήπεδο της Ραφίνας. Περιμένουμε το παιχνίδι του Ιωνικού για να δούμε πώς θα κλείσουμε τη σεζόν. Δεν έχει αλλάξει κάτι στους παίκτες, ούτε σε μένα. Θα τελειώσουμε, πιστεύω, θετικά τη σεζόν. Να περιμένουμε κάποιες αλλαγές? Έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα για τη συνέχεια? Όχι, δεν είναι. Το παιχνίδι το θεωρώ κρίσιμο. Το θεωρώ ότι είναι παιχνίδι χωρίς αύριο. Θα παίξουν αυτοί που πρέπει να παίξουν και θέλουν να κερδίσουν. Από παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, πώς βλέπεις τη διάθεσή τους και όλα αυτά? Όλοι έχουν χρόνο συμμετοχής, όλοι έχουν παίξει. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Είναι όλοι μάχημοι και περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, coach. Λοιπόν, Μάκη, η πρώτη χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία ολοκληρώθηκε με την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Τώρα υπάρχει ένα μάτς με τον Ιωνικό, πειραϊκό ντέρμπι. Πώς θα αντιμετωπίσετε? Εντάξει, όπως θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ο στόχος μας αυτό το καιρό ήταν να εξασφαλίσουμε γρήγορα την παραμονή. Και τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, την Κυριακή. Πάμε για την νίκη. Ένα παιχνίδι πειραϊκό ντέρμπι έχει μια έτσι ιδιαιτερότητα, έτσι? Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι και πιο πολύ παιχνίδι κοίτρι τώρα, μπορώ να το πω. Εντάξει, θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογική, κάποιο βαθμολογικό κέρδος για εμάς, χωρίς άγχος, να πάρουμε το καλύτερο μπορούμε. Είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές το γόητρο μπορεί να παίξει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική έτσι, από το βαθμολογικό. Σίγουρα έτσι είναι. Το εθνικό φιλάδι για την νίκη. Πώς είσαι φετινή χρονιά? Εντάξει, ήταν αρκετά διαφορετική από την περσινή. Σίγουρα ήταν διαφορετική. Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα, μπορώ να πω. Είσαι ικανοποιημένος ή περιμένεις την επόμενη κάτι καλύτερο? Εντάξει, περιμένω την επόμενη χρονιά κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.